είναι πιο σοβαρό το περιοδικό. Επίσης, η Vogue να βγαίνει εξώφυλλο, να βάλει ένα τέτοιο ζευγάρι που έχει. Πάνε. Περίπτωση να πληρώθηκαν παιδιά και να το κάνανε υπάρχει. Είναι το ναι. Όχι. Η Vogue, η Αμερικάνικη, είναι ένα πάρα πολύ υγιές οικονομικά περιοδικό από τις φοβερές διαφημίσεις που έχει. Δεν έχει ανάγκη να πληρώσει κάποιος. Δηλαδή, και δεν θα το έκανε ποτέ. Είναι διαφήμιση. Και δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο να ρισκάρει δηλαδή τη δεοντολογία η οποία είναι πολύ σοβαρή στα αγγλοσαξονικά έντυπα. Θα ξεπουλήσει. Αυτό έχει σημασία. Έχω να πω ότι κυκλοφόρησε άλλη μια φήμη ότι η Αν Λίμποβιτς που έκανε τη φωτογράφηση και είναι η πιο διάσημη φωτογράφος της Αμερικής, λένε ότι αρνήθηκε να το κάνει και ότι εκεί έπεσαν πάρα πολλά χρήματα από το ζευγάρι για να του φωτογραφίσει εκείνη. Και επειδή η ίδια έχει οικονομικές δυσκολίες, τελικά δέχτηκε και το έκανε. Εμείς τα είδαμε καθόλου τα πλάνα. Ναι, άκου τι λέει. Και το μωρό, Ελένη. Και το κοριτσάκι. Και το κοριτσάκι. Και τον πατέρα. Λοιπόν, να πούμε ένα καλώς ήρθα στον Τέρι μας και να μας πει το σημερινό του θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία επιβίωσε από το τσουνάμι, το θυμάστε, στην Ταϊλάνδη πριν από πόσα, 4 χρόνια ήταν, πόσο ήταν. Παραπάνω, 10. Έχουν περάσει 10. Παιδιά, έχουν περάσει τον χρόνο. Και χθες το ίδιο με το θέμα που λέγαμε. Ποιο λέγαμε. Με το Βερσάτζε, ναι. Χάσαμε την μπάλα, λέει. Τι γίνεται. Εγώ στην Ταϊλάνδη πήγα ένα χρόνο μετά το τσουνάμι. Τα είχαν στήσει όλα κανονικά. Ήθελε γιατί... να τα αποτελειώσει το. Αν είχε πάει πριν, θα σε είχαμε ένα άγχος. Μα η Μαστροκώστα δεν ήταν εκείνη την περίοδο εκεί. Κι άλλοι ήταν. Κι άλλοι ήταν. Και λέει ότι το τσουνάμι λέει, το καταλαβαίνουν οι ελέφαντες. Και λίγο πριν γίνει, όλοι ανεβαίνανε βόρεια. Και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Επειδή δεν μαζί το ξέρω. Έχει ελέφαντες στην Ταϊλάνδη. Ναι, βέβαια, έκανα κιόλα. Ο ένας με έφτιασε. Έκανε. Έκανε ελέφαντα. Έκανε ποδήλατο. Έκανε ποδήλατο. Έκανε ελέφαντα. Έφτιασε ο ελέφαντας, ρε παιδιά. Αυτός δεν ήταν καμίλα. Το μόνο αρσενικό που σε έχει χτίσει είναι ένα ελέφαντα. Και με τι προβοσκίδα. Το θέμα. Δεν του δίνα καλαμπόκι. Και έκανε με το πόδι του έτσι και σήκωνε σκόνη. Και μετά μου κάνει ένα χουπ. Έτσι είναι ο ελέφαντας. Δύσκολο αρσενικό. Για να μην την ματιάσει, μωρέ, λέει. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Τέρι, για πες μας. Λοιπόν, ο λόγος είναι για την